γίνεται. Και σε να φάω το πιάμε. Έξι χρόνια έχουν περάσει. Δεν πέρασαν. Τι πήρε να μου πεις. Να σου το πήρε το εκάπτη, τι να κάνω. Αυτό εμεί κάναμε τον αγώνα. Έτσι. Μα πήρε τον αγώνα να παίρνουν τα σπίτια. Μπράβο, μα πήρε και του οδηγού. Και μα το πήρανε. Καλά. Από τον Εύρο ξεκίνησε την περιοδία τη στα νοσοκομεία τη περιφέρεια η πρόεδρο του Πασόκ Φόφη Γεννηματά. Η κυρία Γεννηματά συναντήθηκε με του εργαζομένου του νοσοκομείου Δημοτήχου και με τον διοικητή του νοσοκομείου Εύρου, Δημήτρη Αδαμίδη. Κατά την επίσκεψη, η πρόεδρο του Πασόκ άκουσε τα προβλήματα που καταγράφονται καθημερινά εδώ και χρόνια. Τώρα ευτυχή συγκυρία να ξεκινήσει την περιοδία τη πάλι από το Δημοτήχο και είπα προηγουμένω κάτω ότι αυτό είναι και σημαδιακό. Δείχνει πολλά πράγματα. Πρώτον, ότι σκέφτεται έμπρεκτα και το δείχνει τις παραμεθόριες περιοχές, σκέφτεται και το δείχνει τις περιοχές που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα και φυσικά έχει μια ιδιαίτερη αγάπη με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και επομένως δεν μπορούσε παρά να ξεκινήσει από εδώ. Εμείς θέλουμε να νομίζουμε ότι αυτό είναι το ανατολικότερο σημείο της Ελλάδος και της Ευρώπης. Δεν είναι το πιο απομακρυσμένο, το πρώτο. Είναι η πύλη εισόδου από την Ανατολή. Με τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό, σε γιατρούς κλπ. Αν καθίσουμε να το δούμε με την αρνητική πλευρά, πρέπει αυτό το νοσοκομείο να το είχαμε κλείσει εδώ και πολύ καιρό. Κι όμως το κρατάμε και θα συνεχίσουμε να το κρατάμε. Φυσικά, σε αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθεια, την αρρωγή όλων των πολιτικών δυνάμεων. Ένας προσωπικού που πραγματικά είναι εξουθενωμένο και ψυχικά και σωματικά. Για αυτούς τους υπαλλήλους δεν ισχύει πλέον το πεθύμερο. Έχει καταργηθεί. Δεν ισχύει ότι θα πρέπει να πάρουν την κανονική τους άδεια, γιατί τους οφείλουμε πάνω από 15 μέρες το 15. Πάνω από 6.000 ρεπό. Ο κύριος Βαφιάδης σας είπε ότι πήραμε πριν ένα μήνα το τελευταίο εντέλεσθε. Εμείς λέμε ότι πραγματικά είναι το τελευταίο εντέλεσθε που θα εκτελέσουμε. Γιατί πλέον έχουμε καταδείξει επικίνδυνη και για τον ασθενή που καλούμαστε να νοσηλεύσουμε. Γιατί δεν νοείται νοσηλευτής στην βραδινή και απογευματινή βάρδια να έχει υπευθύνη του 45 ασθενείς. Αυτό είναι εγκληματικό, είναι απάνθρωπο και δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Δυστυχώς, σας είπα, δεν ισχύει για εμάς το πενθύμερο. Τα ρεπού που σας λέω έχουν καταντήσει να έχουν συλλεκτική αξία. Γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να τα πάρουν ποτέ. 6.000 ρεπού, αν το αναγκάγεται σε ώρες εργασίας, είναι τεράστιο το ζήτημα αυτό. Το μόνο που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στο προσωπικό για τις πλάτες που βάζει. Και είναι όντως πλάτη που βάζει το προσωπικό, ναι. Για το ήθος του και για την υπευθυνότητά του. Τίποτα παραπάνω. Βοηθήστε μας. Έχουμε φτάσει σε τέλμα. Τίποτα παραπάνω. Η πρόεδρος του Πασόκ τόνισε ότι είχαν εξασφαλιστεί και με την έγκριση της Τρόικα 4.500 προσλήψεις στην υγεία, από τις οποίες έχουν προχωρήσει λιγότερες από 915 και υποστήριξε ότι το Πασόκ είναι ο θεμελιωτής του συστήματος υγείας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ γκρεμίζει ότι έχει μείνει όρθιο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο στέκεται χάρη στο φιλότιμο και στον επαγγελματισμό των εργαζομένων. Δυστυχώς, χωρίς προσωπικό, χωρίς γιατρούς, χωρίς υλικά, διαλύεται πραγματικά το νοσοκομείο του Δημοτήχου, ένα νοσοκομείο που δημιουργούσε αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, στους ακρίτες μας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν ασχολείται με την καθημερινότητα και βλάπτει καθημερινά την υγεία. 4.500 προσλήψεις είχαν εγκριθεί με προϋπολογισμό και ούτε 915 από αυτές δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν μέσα στα νοσοκομεία. 150 κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, πλήρως εξοπλισμένες, παραμένουν κλειστές γιατί ακριβώς δεν κατάφεραν να τις τελεχώσουν. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων διωγγώνονται την ίδια στιγμή που εκτοξεύονται και τα χρέη του ΕΟΠΗ στους προμηθευτές. Διαλύεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας και εμείς δεν μπορούμε αυτό να το ανεχθούμε χωρίς να αντιδράσουμε. Το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη είναι οι θεμελιωτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο αυτή τη στιγμή χρειάζεται εξυγχρονισμό, αλλά όχι διάλυση. Ιδιαίτερα κάτω από αυτές τις συνθήκες που ο ελληνικός λαός δοκιμάζεται όλα αυτά τα χρόνια από την κρίση, έχει ανάγκη από ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και η αλλαγή πολιτικής δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει από τον τομέα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Χρειάζεται πολιτική ανθρωπιάς με τον άνθρωπο, με τον Έλληνα, με την ελληνική οικογένεια, την Ελληνίδα, τα παιδιά στο επίκεντρο.
Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να δώσουμε αυτό το μήνυμα. Ότι εμείς ξεκινάμε αγώνα για να αλλάξει η πολιτική, για να αλλάξει και αυτή η δυσβάσταχτη συμφωνία. Στο μεταξύ, η Φόφη Γεννηματά, αναφερόμενη στην αυτονομία του νοσοκομείου Διδημοτήχου, αναγνώρισε ότι η διοικητική ένωση του νοσοκομείου Διδημοτήχου και της Αλεξανδρούπολης δημιούργησε προβλήματα και υπογράμμισε ότι πρέπει να επιστρέψει η αυτονομία στο νοσοκομείο Διδημοτήχου. Εμείς διαπιστώσαμε ότι με τον τρόπο που έγινε η συνένωση δεν έχει τα αποτελέσματα που προσδοκούσαμε. Αντίθετα, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία αυτού του νοσοκομείου. Επομένως, την προσπάθεια που ξεκινήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, με την τροπολογία που εμείς ετοιμάσαμε για να αλλάξει η συνένωση αυτή, δεσμευτήκαμε ότι θα τη συνεχίσουμε. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα θα φέρει την τροπολογία αυτή και φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση θα τη στηρίξει. Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνοδευόταν από τη βουλευτή Δράμας Χαρακεφαλίδου, τον βουλευτή Σερών Μιχάλη Τζελέπη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χριστίδη και τον υπεύθυνο του οργανωτικού του κόμματος Κώστα Ασκούνη. Την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ υποδέχτηκε και ο Δήμαρχος Διδημοτήχου, ο οποίος πέρα των άλλων γνωστοποίησε σειρά ζητημάτων για την ανάπτυξη της περιοχής. Το νοσοκομείο είναι το μείζον για την περιοχή του κεντρικού και βορείου Εύρου. Το ανέλησαν σε όλους τους τόνους τόσο οι προλαλήσαντες. Είναι ένα θέμα, είναι η μεγαλύτερη παράμετρος για την παραμονή των κατοίκων εδώ στο Δημότιο. Θα πρέπει να σας αναφέρω ότι το 11 με την απογραφή, ο Δήμος Δημοτήχου από τους Δήμους Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχε τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού, 22% παρακαλώ. Λοιπόν, αν δεν λειτουργεί και αυτό το νοσοκομείο όπως πρέπει να λειτουργεί, καταλαβαίνετε ότι είναι και ο μέσος όρος μεγάλος εδώ ηλικίας, ο κόσμος θα φύγει όλος. Όμως θέλουμε το Δημότικο, η πόλη που όπως είπε ο γιατρός είναι η πύλη Ανατολής και Δύσης. Εμείς λέμε η Δημοτική αυτή αρχή από το 11 ότι είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Θράκης, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, να το γνωρίζετε, ότι έχει τα περισσότερα πολιτιστικά μνημεία από όλες τις πόλεις Θράκης και αρχαιότερη πόλη Θράκης.